λοιπόν σε ένα κατά την άποψή μου πολύ ωραίο παιχνίδι την πλευρά μας. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που κινδυνεύσαμε ελάχιστα και είχαμε πολλές καλές στιγμές να σκοράρουμε. Δεν σκοράρουμε σε λεπτομέρειες, ίσως μας έλειπε λίγο η τελική πάσα, λίγο ίσως το καθαρό μυαλό. Βρεθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πίσω στο σκορ. Κατά την άποψή μου από ένα λάθος, το οποίο έτσι το είδα τουλάχιστον εγώ, είναι φάουλ του Τζαμπάρη αρχικά. Και νομίζω ότι αυτό που έγινε μετά, η αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες, η ομάδα, ο κόσμος, ήταν κάτι το φανταστικό. Θα ήταν άδικο να μην περάσει η ομάδα μας στον επόμενο γύρο, με αυτή την εικόνα, με αυτή την εμφάνιση. Είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόκριση. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα αυτά τα παιδιά που τόσο καιρό δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, αλλά έδειξαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Το πρόβλημα σίγουρα θα το έχω εγώ για την επόμενη διαγωνιστική, αλλά αυτό είναι ευχάριστος πονοκέφαλος και πρέπει να τους δώσω πολλά μπράβο. Θα τους πω πολλά συγχαρητήρια. Θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια μικρή σπίθα που περιμέναμε. Γιατί έτσι το τελευταίο καιρό, παρότι κερδίζαμε τα παιχνίδια, εκτός από ένα μάτς έτσι που κάναμε κακό και δύο άτυχα αποτελέσματα, περιμέναμε έτσι μια τέτοια στιγμή. Πιστεύω ότι το σημερινό μάτς μας κάνει πολύ καλό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και θα δούμε για το κύπελο που μπορεί να φτάσει η ομάδα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι ο στόχος μας το κύπελο τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος για επαναλαμβάνω για όλα αυτά τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που έβγαλε θετική άβρα. Όπως είπαμε, η θετική άβρα είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους παίκτες, για αυτή την ομάδα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Μόλις